προγράφους άστη, η ακριτική και ειρηνικοτάτη πόλη των Σερών, διότι ο πανικτήρμων Θεός ηξίως εν αυτής και πάντας τους κατοικούντας εν αυτή μιας διάφτης ευλογίας, η οποία ως πύρον τιμιστικών και ευώδες διαχέεται έως των νυχιετάτων της υπάρξεώς μας. Οικόδονες των ιερών ναών και των μονών της τοπικής μας εκκλησίας, λαμπρά τη φωνή και πάντη χαρμοσύνος, υποδέχονται ημάς μακαριότατε τον αποστολικό φρονήματι εργαζόμενον φιλοθέως σε τόν προθιεράρχη της μεγαλονίμου αγιωτά της Εκκλησίας της Κύπρου, της ευούσης του αυτοδιοίκητων, αυτοδέσποτων και αυτοκέφαλων εν τη Εκκλησία από του 5ου μετά Χριστόν αιώνους, εξ αποφάσεως μάλιστα Θεοκινήτου της 3ης εν Εφέσω Οικουμενικής Συνόδου. Άπαντες, εν ιστόματι και μια καρδία, συνήχθημεν εντάφθα ή να πανηγυρικώς εκφράσομεν την χαράν ημών δια δοξολογικών ύμνων προς τον Κύριο, δια την εν το μέσο ημών ευλογητήν παρουσία σας. Της ιεράς ταύτης δοξολογικής εσπερινής συνάξεως συμμετέχουν σύγκρος ευχητικό σήμερον οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σύρου Κύριος Δωρόθεος και Θύρας Κύριος Αμφινόχιος, ως εκπρόσωποι τούτε μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, του Προεδρικός Κλεΐζοντος το Ιερότατον Σύνθρονον της Καθελάδα Αγιωτάτης και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και της περί αυτών διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μεταφέροντες των εκάρδιων αδελφικών ασπασμών αυτών. Κοινωνή της αυτής πνευματικής χαράς γεγόνας ως αυτός, η εντάφθα προσευχητικός και προφρόνος συμμετέχοντες, σεβασμιότατοι και προσφυλέστατοι Άγιοι Αδελφοί Συνιεράρχες, οι φιλογενείς άρχοντες της πόλεως και της περιφερίας ημών, ο ετοιμότατος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ενδοξότατοι γείτορες του ελληνικού στρατού του τόπου μας και βεβαίως ο ευλογημένος λαός του Θεού. Εν το τιμίο προσώπο της ημετέρας πολυσεβάστου μακαριότητος βλέπομεν τον άξιον συνεχιστήν του θαυμασίου εκείνου έργου των αηδήμων και αγίων προκατόχων σας, των κλεϊσάτων Θεοφιλός, των εγγύεντα αποστολικών θρόνων της κατά Κύπρων συνεκλεκτής, οι φωτεινές προσωπικότητες των αηδήμων μεγάλων αρχιεπισκόπων και οι υψηλοί κατά Θεών οραματισμήτων υπέρ της Εκκλησίας του και του γένους ημών, είμαι θα βέβαιοι ότι φωτίζουν και εμπνέουν δημιουργικώς την ιστορική πορεία και μαρτυρία της παλευάπου μαρτυρικής και αποστολικής καθέδρασας. Μακαριότατε, διούνται σήμερον άπαντες ταύτην την πλημμυρίδα της πνευματικής ανατάσεως και χαράς, έτη και έτη δοξάζομεν τον Κύριο, προγεγόμενη της ευλογίας του ίδια ξαμένου εορτασμού, της πανιέρου και φωτοφόρου μνήμης της συνάξεως των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, πολιούχων της κατασέρας και νυγρήταν Εκκλησίας του Χριστού, υπό την κρατεά μάλιστα και φιλόστροφων επιστασίαν, διότι απεδέχθητε προφρόνως την ταπεινή πρόσκληση ημών, να σας έχουμε προεξάρχοντα της λαμπράς ταύτης πανηγύρεως της συνάξεως των παμεγίστων ταξιαρχών. Γνωρίζομαι το βεβαρημένο πρόγραμμά σας και των φόρτων των πολλών προθιεραρχικών σας υποχρεώσεων. Αντιλαμβανόμεθα τα υψηλά ευθύνα σας δια την εν μέσω θαλάσσης κειμενωμένης ασφαλή διακυβέρνηση της νοητής ορκάδος της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου. Ερωτιζόμεθα της παρωμένης εξαγωνίας καρδίας σας δια το κατάνθρωπον μέλλον του ελληνισμού της Μεγαλονήσου. Ακροώμεθα των αλαλήτων στεναγμών σας
δια την συνεχιζομένη επί πεντηκοντά ετίαν ολόκληρων παράδομων και προκλητικήν, παρά πάσαν έννοια δικαίου κατοχήν, μεγάλου μέρους της Κύπρου υπό των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Συμπορευόμεθα με θυμόν, νοερός και κυριναϊκός, εις τας μοναχικάς ενίοτε δε και μελαγχολικάς πορείας σας, εις τας εισέτη κατεχομένας και ποτέ σφυζούσας υπό της Ελληνίδος πλαδιάς, περιοχάς της αμοχώς του, της Κερινίας και των λοιπών εισέτη, ένα παραμυθί των κατοχή ευρισκομένων περιοχών.